Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο να μας περιγράψετε ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε, το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ έχω στο μυαλό μου αυτά που έχει πει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Κουτσούμπας, τα οποία είναι ξεκάθαρα. Έχω όμως στο μυαλό μου και κάποιες τοποθετήσεις βουλευτών που μοιάζουν να βρίσκονται σε άλλη λογική. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ποια είναι, κ. Τελή? Κοιτάξτε, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει αποτυπωθεί και στις τοποθετήσεις, όπως είπατε, του Γενικού Γραμματέα, αλλά και στις τοποθετήσεις των βουλευτών του όποτε τους ζητήθηκε. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Απλώς μονάχα ένα, αν μου επιτρέπετε, ένα μικρό σχόλιο, γιατί εννοείται. Έχουν συζητηθεί και σε σχέση με αυτόν τον μήνυ ανασχηματισμό, ο οποίος συνέβη πριν από λίγες μέρες. Εντάξει, είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ανακύκλωση και για μια επιστροφή υπουργών, δοκιμασμένων υπουργών, στο αντιλαϊκό έργο την προηγούμενη περίοδο, οι οποίοι επανέρχονται με σκοπό φυσικά να επιταχυνθεί αυτό το λεγόμενο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, που προσθέτει συνεχώς νέα βάρη στο λαό. Οι νόμοι, ο ένας μετά τον άλλον που ψηφίζονται, οι λεγόμενοι μεταρρυθμιστικοί, είναι εξόχως αντιλαϊκοί νόμοι. Τώρα, δεν θέλω να μπω φυσικά στη συζήτηση για τις πέτσες και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος να οργανώνει τις συναντήσεις με τους βουλευτές του όπου αυτό θέλει. Αυτό που μας απασχολεί, αυτό που πρέπει να δει και ο ελληνικός λαός, είναι οι θέσεις αυτού του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ο ρόλος του στο πολιτικό σκηνικό. Έχει αποκρισταλωθεί πια ως ένα αστικό πολιτικό κόμμα, ως ένα κόμμα του κεφαλαίου ουσιαστικά. Και αυτό αποτυπώθηκε και με εκείνη τη χαρακτηριστική δήλωση του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη, ότι το κεφάλαιο μπορεί να είναι ένα εργαλείο που θα μειώσει και τις κοινωνικές ανισότητες. Περί αυτού πρόκειται, επί της ουσίας είναι οι τοποθετήσεις μας. Τώρα, κύριε Παγάνη και κυρία Ελιοπούλου, σε σχέση με το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, συζητάμε ακόμα επί προθέσεων, γιατί κείμενο από την κυβέρνηση, ακόμα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι θα φέρουν προτάσεις, δεν έχουμε δει τίποτα. Σωστά. Επάνω λοιπόν, εμείς δεν αρνούμαστε την τοποθέτηση σε αυτή τη γενική συζήτηση. Και θέλουμε να πούμε, για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα, ότι ουσιαστικά με τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών επιχειρείται η νομική αναγνώριση της κοινής γονικής μέρημνας ενός παιδιού. Περί αυτού ουσιαστικά πρόκειται. Ποια είναι η δική μας η αφετηρία της σκέψης του ΚΚΕ? Είναι τα δικαιώματα των γονιών η προτεραιότητα ή τα δικαιώματα, η προστασία και τα συμφέροντα του ίδιου του παιδιού? Εμείς ξεκινούμε από το δεύτερο. Εμείς ξεκινάμε από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ίδιου του παιδιού, από την προστασία του, τη συνολική, αν θέλετε. Και πάμε τώρα και βλέπουμε τι γίνεται γύρω, στο διεθνή περίγυρο, δηλαδή τις λεγόμενες διεθνείς πρακτικές και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη εξαφανίζεται η έννοια της μητρότητας και της πατρότητας και αντικαθίσταται από έννοιες όπως γονέας 1, γονέας 2, γονέας 3, γονέας 4. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, γιατί σύμφωνα με αυτές τις θέσεις, σε πολλές χώρες ένα παιδί μπορεί να έχει περισσότερους από 2 γονείς. Δεν ξέρω, αυτό εμάς μας δημιουργεί ένα προβληματισμό. Δεν μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος να το προσπεράσει. Από εκεί και πέρα, έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο μας προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία. Είναι έτσι κι αλλιώς υπάρχει η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Με την εμπορευματοποιημένη όμως παρένθετη μητρότητα, αυτή η εμπορευματοποίηση νομίζω ότι απογειώνεται. Όταν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, κύριε Δελή, το οποίο θα προστατεύει τις γυναίκες που επιλέγουν να γίνουν παρένθετες μητέρες. Προσέξτε, εμείς αυτό το ζήτημα, κυρία Ελιοπούλου, δεν μπορούμε να το δούμε. Νομικό πλαίσιο, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να το δούμε ως μια εμπορική πράξη. Η γέννηση ενός παιδιού δεν μπορεί να είναι και δεν πρέπει να είναι μια εμπορική πράξη και δεν μπορεί να τιμολογείται. Ωστόσο, έχουμε ένα φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης πέρυσι, το 2022 πρόπερσι μάλλον, όπου τιμολογεί αυτήν την δυνατότητα της παρένθετης μητρότητας για μια γυναίκα μέχρι με 20.000 ευρώ. Αυτό μπορεί κανείς να το δει ως αλτρουιστική πράξη? Είναι άλλο πράγμα μια γυναίκα να προσφέρει, να διαθέσει το σώμα της, να κυοφορήσει τη ζωή ενός παιδιού
Για αλτουριστικούς λόγους. Και άλλο πράγμα αυτό να γίνεται ως επάγγελμα. Και να σας πω και κάτι. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο παγκόσμιος τζίρος αυτής της εμπορευματοποιημένης παρένθετης μητρότητας έχει ξεπεράσει τα 14 δις. Θα διαβάζουμε στον τύπο. Παγκόσμια. Είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Δεν ξέρουμε με ποια μορφή θα έρθει το νομοσχέδιο. Όπως είναι ζητήματα βεβαίως τα οποία μας απασχολούν και διάφορες απόψεις ουσιαστικά ευγονικής που λέει ότι ένα ζευγάρι θα θέλει να αποκτήσει, ας πούμε, δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια, δύο αγοράκια με τέτοιο χρώμα ματιών για να κληρονομήσει, ξέρω εγώ, ενδεχομένως ορισμένα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι απόψεις ευγονικής, οι οποίες είναι καταδικαστές κατά την άποψή μας. Βάλτε τελεία για να πάμε ένα δεύτερο γύρο. Το ρόλο της γυναίκας ως μιας απλής μηχανής αναπαραγωγής παιδιών, που είναι σκοταδιστικές βεβαίως, ή από είστε την άλλη σαφείς, μεριά, κύριε Δελή, το ρόλο της κοινωνικής κατασκευής. Μάλιστα. Του φύλου, με το οποίο εμείς βεβαίως και υπάρχει η κοινωνική η επίδραση της κοινωνίας στο φύλο. Όμως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς τη βιολογική βάση. Είστε σαφείς, είστε σαφείς. Όλα αυτά είναι ζητήματα, ξέρετε. Κύριε Δελή, ελάτε για να προλάβουμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Μάλιστα. Δεν είναι μαύρο άσπρο. Ναι, φυσικά και δεν πετάμε το τενεκεδάκι προς τα πίσω, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να συναρτάται η προστασία του παιδιού με το γάμο. Εμείς θεωρούμε ότι ένα παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να έχει την κοινωνική, την κρατική προστασία, είτε είναι σε γάμο, είτε είναι σε οποιαδήποτε κοινωνική σχέση, είτε είναι μόνο του. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δηλαδή αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο μέσω του γάμου. Μπορεί να λυθεί και με άλλο τρόπο. Ωστόσο, θέτουμε ορισμένους προβληματισμούς, κατά τη γνώμη μας απόλυτα δικαιολογημένους και λογικούς. Δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος να παραγνωρίσει τις αντικειμενικές βιολογικές προϋποθέσεις για τη γέννηση ενός παιδιού. Γι' αυτό και επιμένουμε να μιλάμε για την πατρότητα και τη μητρότητα. Μπορεί κανείς, ένας λογικός άνθρωπος, να δεχτεί ότι ένα παιδί μπορεί να έχει παραπάνω από δύο γονείς? Γιατί αυτό συμβαίνει σε αρκετές χώρες, τρεις, τέσσερις ή και πέντε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υπουργοποίησης, ας μου επιτρέπει και εδώ ένα μικρό σχόλιο. Θέλω να θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η παρολίγο υπουργοποίηση του κυρίου Αποστολάκη από τον σημερινό πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη. Θυμόμαστε όλοι πώς έγινε πριν από δύο περίπου χρόνια. Αλλά και την πρόταση του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για την κυρία Λινού να είναι κοινή υπουργός υγείας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, αυτές οι υποθέσεις, ξέρετε, αυτά τα ζητήματα δεν δείχνουν τίποτε άλλο παρά το πόσο ταυτίζονται ουσιαστικά στη γενική πολιτική γραμμή αυτά τα κόμματα.